Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Νέα δεδομένα στις αγορές ομολόγων, καθώς το ομόλογο της Ιταλίας συνεχίζει την πτώση του, ανεβαίνει η απόδοσή του. Τι είναι η απόδοσή του? Είναι το θεωρητικό κόστος δανεισμού για την ιταλική οικονομία στην δεκαετία, αυτό που προσδιορίζει το κόστος δανεισμού για την Ιταλία. Έφτασε σήμερα και το 2,2%, 2,20%. Είναι ένα νούμερο το οποίο είχε αρκετό καιρό να δει το ιταλικό δημόσιο στις αγορές, όμως οι αγορές ήδη έχουν αρχίσει και τιμολογούν το ρίσκο το οποίο αρχίζει να εμφανίζεται στην ιταλική οικονομία από τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης και η οποία θα έχει πρωθυπουργό τον καθηγητή κύριο Τζουζέπε Κόντε, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, καθηγητής νομικών στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας. Να πούμε ότι από όσα έχουν υποθεί από παράγοντες αγοράς, τα πράγματα φαίνονται αρκετά αμφίβολα σε σχέση με την ιταλική οικονομία και το λέω αυτό διότι ο πολύ γνωστός Έλληνας Αθανάσιος Βαμβακίδης, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του τμήματος του FX της Bank of America, Mary Lynch, είπε ότι η Ιταλία είναι σε έναν, ξεκινάει ένα λανθασμένο δρόμο και αυτό διότι έχει μια οικονομία η οποία χρειάζεται δημοσιονομική προσαρμογή, έχει μια αδύναμη ανάπτυξη και έχει ένα υψηλό χρέος. Από όλα αυτά, με την πολιτική που πάει να ακολουθηθεί, τίποτα δεν φαίνεται να προστατεύεται και κατά συνέπεια αρχίζει και υπάρχει μια αβεβαιότητα η οποία έριξε πάρα πολύ το ευρώ, το έχει φτάσει στο 1,17. Αυτό βεβαίως είναι ένα στοιχείο που σίγουρα εγείρει, θα έλεγε κανείς, αβεβαιότητες για την ευρωπαϊκή οικονομία. Από την άλλη πλευρά όμως σίγουρα είναι και μια ευκαιρία για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, τις ευρωπαϊκές εξαγωγικές επιχειρήσεις, τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις και καθώς φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν κεδασμοί από την αμερικανική πλευρά, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα, να επωφεληθούν και να εξάγουν με καλύτερους όρους εκτός Ευρώπης, εκτός Ευρωζώνης. Αδυναμία στις αναδυόμενες αγορές και συνεχής πτώση της τουρκικής λίρας και όλα αυτά συγκροτούν το κλίμα μέσα στο οποίο σε λίγους μήνες, πολύ κοντά πια, είμαστε στο Μάιο, εάν αυτό επιχειρηθεί τον Αύγουστο, δηλαδή σε ένα τρίμηνο να ξαναβγεί η Ελλάδα στις αγορές, θα πρέπει μέχρι τότε να γίνουν πολλά πράγματα, γιατί τα θεωρητικά επιτόκια δανεισμού αυτή τη στιγμή, δηλαδή εκεί όπου μπορεί να δανειστεί η Ελλάδα, είναι πάνω από 4,5%. Άρα ο δανεισμός καθίσταται ασύμφορος, δεν μπορεί να βγούμε με ένα τόσο υψηλό επιτόκιο, που σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε μετά την ολοκλήρωση τουλάχιστον της τέταρτης αξιολόγησης που στο τεχνικό σημείο επήλθε συμφωνία το Σάββατο που μας πέρασε, θα πρέπει να δούμε τι θα υπάρξει σχετικά με το χρέος και παράλληλα τι θα έχουμε σε σχέση με τις συμφωνίες για την μεταμνημονιακή φάση που θα κάνει η ελληνική κυβέρνηση με τον ESM σε σχέση με στήριξη των ελληνικών ομολόγων, αφού όπως είναι γνωστό έχει η ελληνική πλευρά αρνηθεί την οποιαδήποτε κουβέντα γύρω από την πιστολιτική γραμμή στήριξη. Θα δούμε εκεί πώς θα γίνουν τα πράγματα και πώς θα βρεθεί μια τομή, μια χρυσή τομή για να μπορέσουμε να κάνουμε τις εκδόσεις σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν εμφανίζεται θετικό. Δυστυχώς πέσαμε πάνω στο πρόβλημα της Ιταλίας, το οποίο ας ελπίσουμε ότι γρήγορα θα εξομαλυνθεί και δεν θα έχουμε ένα επικίνδυνο πείραμα το οποίο θα δημιουργήσει νέα ζητήματα στην Ευρωζώνη και κατ' επέκταση στο σύνολο της αγοράς ομολόγων και φυσικά στην ελληνική αγορά.
Πάμε να συνδεθούμε με τον πολύ γνωστό καθηγητή οικονομικών, τον κύριο Κώστα Μελά, ο οποίος γνωρίζει την ιταλική πραγματικότητα. Θα τον έχουμε σε λίγο. Να πούμε λοιπόν ότι με τα δεδομένα αυτά και το χρηματιστήριο παρέμεινε σήμερα σε οριακή άνοδο, χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο. Βέβαια, συνέχισε την ανάκαμψη της μετοχής της ΔΕΗ από τα χαμηλά και μετά την υποτιμητική κερδοσκοπία που έλαβε η χώρα την προηγούμενη εβδομάδα, συν 3% και σήμερα. Θα τα δούμε αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάντως, δεν φαίνεται η αγορά να δείχνει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στις τραπεζικές μετοχές, οι οποίες παρά το γεγονός ότι είχαν κάποιες θετικές εκθέσεις, δεν αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερο ενθουσιασμό από τους επενδυτές. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Κώστα Μελά, τον πολύ γνωστό καθηγητή οικονομικών. Κώστα μου, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλησπέρα Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, επειδή γνωρίζεις και την Ιταλία, αλλά και πάρα πολύ καλά τις αγορές ομολόγων και το μέρος αυτό της χρηματοοικονομικής οικονομίας, θέλουμε από σένα το δικό σου σχόλιο, τη δική σου εκτίμηση, πώς διαμορφώνεται η ιταλική οικονομία σε σχέση με το γεγονός ότι σήμερα ανέβηκε το κόστος δανεισμού, έφτασε για την ιταλική, για το ιταλικό δεκαετές ομόλογο πάνω από 2,10 και στο 2,20% στο 2,20, και βεβαίως είχαμε και στο Bloomberg τον επικεφαλής του FX της Bank of America Merrill Lynch, τον πολύ γνωστό οικονομολόγο, τον Αθανάσιο Βαμβακίδη, ο οποίος είναι και Έλληνας, να λέει ότι η Ιταλία είναι στο λάθος δρόμο, διότι έχει και δημοσιονομικό ζήτημα και ασθενή ανάπτυξη και μεγάλο χρέος. Και ασφαλώς όλα αυτά θα θέλαμε από σένα τη δική σου εκτίμηση, αν εγκυμονούν κάποιο πείραμα που θα οδηγήσει σε ρίσκα και ενδεχομένως να δημιουργήσει και ένα αρνητικό περιβάλλον για την προσπάθεια εξόδου της Ελλάδας στις αγορές. Κοιτάξτε Παναγιώτη, νομίζω ότι τα πράγματα έχουν δημιουργήσει μια τεράστια αβεβαιότητα, δηλαδή οι εξελίξεις στην Ιταλία. Θα περιμένουμε σήμερα, τώρα 5.30 και 6 ώρα θα δεχθεί ο πρόεδρος της Ιταλίας, ο Ματαρέλα, τους δύο επικεφαλείς, ναι, της Λέγκα, το Σαλβίνι, και του Μοβιμέντο Τσίκο Στέλλο του Ντιμάιο, για να συμφωνήσουν για τον επικεφαλή της κυβέρνησης, ο οποίος μάλλον θα είναι ένας καθηγητής δημοσίου δικαίου που προέρχεται από το Μοβιμέντο Τσίκο Στέλλο, το κίνημα των Πέντε Αστέρων, Τζουζέπε Κόντε. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποιοι θα καταλάβουν τα βασικά υπουργεία. Και κυρίως ποιοι θα καταλάβουν τα βασικά υπουργεία που αφορούν κυρίως την οικονομία και το Υπουργείο των Εξωτερικών. Στο Υπουργείο Εξωτερικών προαλήφεται ένας από το Υπουργείο Εξωτερικών, αρκετά ευρωπαϊστής, ενώ το αντίθετο φαίνεται ότι θα συμβεί και εκεί ποντάρει πάρα πολύ η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι. Έτσι, ένας ονομάζεται Πάολο Σαβόνα, ο οποίος από το 10 και το 11 έχει εκφραστεί ενάντια στο ευρώ, έχει δηλαδή σαφείς θέσεις ενάντια στη συμμετοχή της Ιταλίας στο ευρώ. Παράλληλα έχει αρχίσει μια κονταρομαχία μέσα από τα Twitter μεταξύ του γνωστού μου και μη εξαιρεταίου Γερμανού Βέμπερ του Ευρωκοινοβουλίου του Λαϊκού Κόμματος, ο οποίος είπε ακριβώς τα ίδια που είπε και αυτός που ανέφερε ο Έλληνας, ότι η Ιταλία πάει σε λάθος δρόμο και υπάρχουν κανόνες που πρέπει να σεβαστεί. Του απάντησε τόσο ο Σαλβίνι, του απάντησε τόσο και ο Ντιμάιο, δηλαδή η εκπρόσωπος του Ντιμάιο, και του είπε να κοιτάει τη δουλειά του και να μας αφήσει ήσυχους και δεν θα δεχόμαστε πλέον οδηγίες από τους Φρυξέλλες και κυρίως από το Βερολίνο. Έχουν περάσει αυτή και όλα αυτά, σου αναφέρω ορισμένα από αυτά, ναι, καταλαβαίνεις ότι δημιουργούν ένα πρόβλημα, έτσι. Βέβαια. Ένα πρόβλημα γενικότερο. Με αποτέλεσμα, όπως είπες, να έχουμε μία το spread ανάμεσα στα ιταλικά ομόλογα και στα γερμανικά να φτάσει 180 σημεία βάσης και να φτάσει στα 2,25 νομίζω έφτασε. Να βλέπουμε και έχει φτάσει και 2,30. Ιταλία στο σχετικό ticker, παρακαλώ. Ναι, Κώστας, ακούμε. Ναι. Και το 2,30. Επομένως, αυτό επηρεάζει δραστικά όλες τις χώρες οι οποίες έχουν υψηλά
δημόσια χρέη και κυρίως στις χώρες οι οποίες βρίσκονται κοντά στην Ιταλία από την άποψη όχι τη γεωγραφική αλλά την άποψη της κατάστασης οικονομικής, μεταξύ των οποίων είναι και η δικιά μας χώρα η Ελλάδα, που προφανώς δυσκολεύει αυτή τη στιγμή τις εξελίξεις όπως είχαν σχηματιστεί για την έξοδο στις αγορές κτλ. Ας ελπίσουμε, παρότι δεν βλέπω ότι θα επέλθει γρήγορα η ηρεμία, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι υπουργοί στην κυβέρνηση και επίσης δεν ξέρουμε και το ρόλο που θα παίξει ο πρόεδρος της Ιταλίας, ο Ματαρέλα, διότι εκεί ο Ματαρέλα δεν είναι όπως ο δικός μας ο Παυλόπουλος, έτσι έχει αρμοδιότητες και μπορεί να παρέμβει και να διορίσει και υπουργούς, να μην δεχτεί υπουργούς κτλ. Επομένως, πρέπει να περιμένουμε σήμερα να δούμε την ανακοίνωση των υπουργών, να δούμε τις προγραμματικές δηλώσεις, ας πούμε, τις αρχικές προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, δηλαδή το περίγραμμα, διότι αυτό το οποίο βγήκε το πρόγραμμα δεν φαίνεται να είναι καθόλου αντίθετο με την οικονομική πολιτική που θέλει το Βερολίνο, εκτός από τα θέματα του ευρώ, το επαναλαμβάνω, δηλαδή η πολιτική και της ΛΕΚΑ, και η πολιτική του κινήματος Πέντε Αστέρων επί της ουσίας είναι μια πολιτική, ας την ονομάσω έτσι, νεοφιλελεύθερη πολιτική. Δηλαδή είναι μια πολιτική η οποία επί της ουσίας πηγαίνει βήμα-βήμα. Πού βλέπεις να αποκλίνει όμως τη δημοσιονομική προσαρμογή, πού δείχνει απόκληση σε σχέση με αποκλίνει το... Αποκλίνει στο θέμα του ευρώ. Μάλιστα. Δηλαδή... Αποκλίνει στο θέμα του ευρώ, δηλαδή θεωρεί ότι οι συνθήκες οι οποίες διέπουν την αρχιτεκτονική του ευρώ είναι λανθασμένες, άρα πρέπει να τις ξαναδούμε και κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Μέχρι υπάρχουν και φωνές οι οποίες μιλούν για έξοδο της Ιταλίας, για προετοιμασία εξόδου της Ιταλίας από το ευρώ, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι με ακραία σενάρια. Και επίσης ριζικά φαίνεται να διαφωνεί με την πολιτική των Βρυξελών στο θέμα των μεταναστών. Εκεί είναι η ριζική διαφωνία, έτσι. Ναι, πάντως γιατί... έχουμε και πτώση του ευρώ, να πούμε ότι το ευρώ έπεσε στο 1,17-3. Έφτασε, ναι. Ναι, έχει πέσει άρα ναι. Πάρα πολύ σε σχέση ναι. Με τα νούμερα του 1,23 που ήταν πριν από 2-3 εβδομάδες. Δείχνει το ευρώ ότι αποδυναμώνεται. Μέσα στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, τώρα Κώστα μου, ποια είναι η εκτίμησή σου πώς θα βγούμε στις αγορές? Έκλεισε το τεχνικό κομμάτι της τέταρτης αξιολόγησης. Υπήρχαν θετικά σχόλια και από τον Ντομπρόφσκις και από τον Μοσχοβισή. Όμως αυτή τη στιγμή μας λείπει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του αφηγήματος για το πώς θα ρίξουμε τα δικά μας επιτόκια, τα οποία σήμερα είναι πάνω από 4,5% για το δεκαετές ελληνικό ομόλογο. Νομίζω ότι σε αυτή την περίοδο που υπάρχει αυτές οι φοβερές αναταραχές, μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, δεν νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση θα προβεί σε έξοδο αυτό που έχει προγραμματίσει. Να πάρει ένα ποσό για να σχηματίσει αυτό που λέμε τον μπάφο, το μαξιλαράκι. Ναι. Νομίζω ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι η Ελλάδα, ναι. Έτσι σε αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση, αλλά νομίζω γενικότερα και οι Ευρωπαίοι, ας αφήσουμε τη λέει ο Ντράγκη, ναι. Μόνο ο Ντράγκη μιλάει για προληπτική γραμμή. Οι Ευρωπαίοι δεν μιλούν για προληπτική γραμμή, διότι ναι. Όπως ξέρεις πρέπει να την ψηφίσουν, να ψηφίσουν πάλι τα κοινοβουλιά τους. Είναι ένας άλλος μπελάς. Δεν θα υπάρξει προληπτική γραμμή. Τι πιο υποκατάστατο μπορεί να υπάρξει? Αυτό εγώ θέλω να μας πεις, αν μπορείς, το οποίο σε σχέση με το μαξιλάρι που θα έχει δημιουργηθεί θα είναι ένα υποκατάστατο τέτοιο, προφανώς με τη συμμετοχή του ESM, το οποίο ενδεχομένως θα μπορεί να βοηθήσει τις ελληνικές εκδόσεις. Τι μπορεί να είναι αυτό? Κοίταξε, αυτό που μπορεί να είναι τώρα, να δούμε πόσα χρήματα θα πάρουμε και πού θα διηγηθούν αυτά τα χρήματα από τη δόση, όταν τελειώσει η αξιολόγηση, άρα να πάει και αυτό στο buffer. Και από εκεί και πέρα πρέπει να περιμένουμε. Και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε λύσεις έτοιμες για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ποιο, κατά τη γνώμη σου, θα είναι το επιτόκιο το οποίο θα πρέπει να επιδιώξει maximum επιτόκιο η ελληνική πλευρά στις πρώτες εκδόσεις που θα κάνει? Κοίταξε να δεις, αν είναι κάτω από το 4 πάμε, έτσι, κάτω από το 4, ναι. Κάτω από το 4, από 3,5 μέχρι 4. Ναι. Αυτό φαίνεται τώρα πολύ, αρκετά δύσκολο σε αυτή την περίοδο, έτσι. Φαίνεται αρκετά δύσκολο. Αλλά θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
και βλέποντας και κάνοντας. Δεν είναι εύκολες απαντήσεις, δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις σε αυτά τα πράγματα. Και δεν είναι και μια εύκολη λύση αυτό που λέμε να πάρουμε μια πιστολιτική γραμμή. Ωραία, να πάρουμε μια πιστολιτική γραμμή, ποιος θα μας τη δώσει και αν θα μας τη δώσουν, ναι. Για πόσο χρονικό διάστημα και ποιο μας λέει ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα τα πράγματα θα ηρεμήσουν, γιατί πρόκειται για μια πιστολιτική γραμμή ενός χρόνου. Μέχρι πότε η Ελλάδα θα βρίσκεται καλυμμένη πάντοτε κάτω από μια πιστολιτική γραμμή, δηλαδή υποπροστασία. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να πεις ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είμαστε σε μια κατάσταση δυστυχώς σε αυτή τη φάση πάρα πολύ με μεγάλη αβεβαιότητα. Πολύ δύσκολη. Να ρωτήσουμε, Κώστα, τώρα ένα άλλο ζήτημα. Όσον αφορά αυτό το οποίο γράφεται σήμερα ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όλα δείχνουν ότι θα αποχωρήσει από το πρόγραμμα διότι δεν θα υπάρξει αυτό το οποίο ζητάει σε σχέση με το χρέος. Πώς το βλέπεις και πώς θα επηρεάσει? Μα είναι και, είναι και η κοροϊδία, δηλαδή να μπει τον Ιούλιο και να βγει τον Αύγουστο. Για ποιο λόγο δηλαδή, δεν έχω καταλάβει. Για να δώσει 1,6 δισεκατομμύρια να πάει στον μπάφερ με 4,5%. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή είναι αστεία. Δηλαδή εδώ όλο το παιχνίδι είναι ένα πολιτικό παιχνίδι. Παίζεται από τη μεριά της Γερμανίας επειδή έχει υποσχεθεί στους... Στο κοινοβούλιο της και στο λαό της ότι δεν μπορεί να κάνει βήμα χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την άλλη μεριά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προσπαθεί να επιζήσει και να δείξει ότι έχει και αυτό μια επιτυχία στην ολοκλήρωση του προγράμματος. Αυτό είναι το πολιτικό παίκνιο το οποίο γίνεται. Δεν νομίζω ότι. Εγώ 2 χρόνια λέω τώρα ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα φύγει και δεν θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Και ως τεχνικός σύμβουλος που ακούω πολλές φορές, τι πάει να πει τεχνικός σύμβουλος? Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι που θα κάνουν την επιτήρηση θα βγάζουν τα ραπόρτι τους και θα λένε ότι η ελληνική οικονομία πάει έτσι και ο άλλος θα βγάζει ραπόρτι του που θα λέει πάει αντίθετα. Τώρα, όσον δηλαδή αφορά... είναι δύσκολα τα πράγματα πια. Είναι προτιμότερο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με ό,τι αυτό συνεπάγεται να πάει σπίτι του παρά να συνεχίσει να έχουμε 2 φωνές στην Ευρώπη. Ας το αποφασίσουν οι Ευρώποι πώς θα εξαρτηθούν τα πράγματα. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τον ESM, κατά δική σου εκτίμηση υπάρχει περίπτωση αυτό το μεταμνημονιακό τοπίο στο οποίο θα πάμε προς το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο να αρχίσει να δίνει τη δυνατότητα στον ESM να αγοράσει κάποια ελληνικά ομόλογα και να ενισχύσει κατά κάποιο τρόπο τις ελληνικές εκδόσεις? Εγώ νομίζω, Παναγιώτη, ότι εάν βρεθεί σε δύσκολη θέση η Ελλάδα, και δεν μου το βγάλεις από το μυαλό, δεδομένου ότι οι Ευρωπαίοι θέλουν να υψώσουν σημαία νίκης και για αυτό το πρόγραμμα, δεν θα αφήσουν την Ελλάδα σε αυτό που λέγεται να πηγαίνει μόνη της στις αγορές. Θα μπορούσαν να το είχαν κάνει και διαμέσου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έτσι δεν είναι? Ναι. Θα μπορούσαν δηλαδή, τι είναι, 4-5 δισεκατομμύρια ομόλογα να αγοράζουν, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Δυστυχώς υπερισχύουν οι τυπολατρίες και οι κανόνες οι οποίες δεν έχουν καμία ουσία επί της πολιτικής ουσίας, δεν έχουν καμία πολιτική ουσία. Εγώ θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι αν βρεθεί η χώρα σε δύσκολη κατάσταση, σίγουρα θα βρεθεί μια λύση και θα εξαναγκαστούν πάλι να την πάρουν ad hoc. Μάλιστα. Το τραπεζικό σύστημα μετά τα stress tests και από εδώ και στο εξής... τα stress test αυτού του είδους, τα οποία γίνονται έτσι με στατικούς ισολογισμούς όπως ξέρεις, έτσι, δεν είχαν βάλει σημεία που να μας δείχνουν ότι χρειάζεται ή δεν χρειάζεται ανακεφαλοποίηση. Ναι. Ήταν καλά τα stress test. Αλλά το αν θα χρειαστεί ή θα χρειαστεί η ανακεφαλοποίηση είναι, άμα διαβάσεις την ανακοίνωση, ας πούμε, είναι ακόμα ανοιχτό. Είναι νωρίς ακόμα. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να λάβουν υπόψη τους και θα λάβουν στην πορεία του χρόνου. Μπορεί να γίνουν αυξήσεις κεφαλαίου ή άλλα. Μπορεί να γίνουν αυξήσεις κεφαλαίου, μπορεί να γίνουν να συνεχίσουν αυτά τα προγράμματα αναδιάρθρωσης. Θα δούμε πώς θα εξελίξουν τα πράγματα. Αλλά τα stress test αυτού του είδους που έγιναν δεν καθορίζουν αν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται ανακεφαλοποίηση σήμερα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Εσύ βλέπεις ότι το τραπεζικό σύστημα μπορεί να δώσει κεφάλαια αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία και να κάνει μια ότι απέχει πολύ. Θέλουμε πολύ χρόνο ακόμα. Θέλουμε πολύ χρόνο. Η ρευστότητα λείπει από την ελληνική οικονομία. Μάλιστα. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, με το 3,5% πλεονάσματα και που η κυβέρνηση δεν ακολουθεί αυτούς τους στόχους. Δηλαδή, είχαμε 1,75, πήγαμε στο 4,2. Δηλαδή, αυτό τι είναι? Δεν είναι μια ρευστότητα η οποία φεύγει από την ελληνική οικονομία? Ναι. Όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν προβλήματα. Διότι, Παναγιώτη μου, πρώτα θα αρχίσει να λειτουργεί η οικονομία και μετά το τραπεζικό σύστημα. Και όχι το αντάποδο.
Μάλιστα. Τώρα, Κώστα, πριν κλείσουμε, ένα σχόλιο πάνω στην επιστροφή της Αργεντινής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έχεις γράψει ένα βιβλίο για την Αργεντινή, το οποίο πράγματι ήταν ένα καταπληκτικό βιβλίο που αναδείκνυε πώς η Αργεντινή αντιμετώπισε το πρόβλημά της, πώς το πρόβλημά της διαιωνίστηκε, πώς το πέσο υποτιμήθηκε, πόσο μεγάλη ήταν η αύξηση προσφοράς χρήματος, ο πληθωρισμός. Όλα αυτά τα χαοτικά δεδομένα για την οικονομία της Αργεντινής. Είδαμε όμως ότι και μια φιλελεύθερη κυβέρνηση οδήγησε τα επιτόκια στο 40%, το πέσο στον κρεμό και ζητάει από το Δούνου του να επιστρέψει. Αυτό, κατά τη δική σου εκτίμηση, είναι ένα μήνυμα όταν οι οικονομίες δεν λύνουν τα προβλήματά τους, ότι αργά ή γρήγορα τις περιμένει μια καταδίκη διαρκείας? Ποιο είναι το στοιχείο που πρέπει να απομονώσουμε από την κρίση? Δηλαδή, δυστυχώς, μέχρι το 2010 η οικονομία της Αργεντινής, εν πάση περιπτώσει, πήγαινε αρκετά καλά. Δεν είχε τόσο σοβαρά προβλήματα, ούτε πληθωρισμού, είχε περιορίσει τα ελλείμματα, είχε άμεσες ξένες επενδύσεις, παρότι δεν αποκτήσανε την αγορά. Από το 2011 η Κριστίνα Κίρσνερ συνέχισε να ασκεί την ίδια πολιτική, ενώ θα έπρεπε να κάνει τη λεγόμενη προσαρμογή. Συνέχισε την πιστωτική επέκταση, συνέχισε τα προστατευτικά μέτρα, συνέχισε να μην διαπραγματεύεται με τους δανειστές για να λύσει αυτό το πρόβλημα από καπρίτσο περισσότερο παρά από οτιδήποτε άλλο, με αποτέλεσμα να οδηγήσει μέχρι το 2015 τη χώρα, ας πούμε, σε έναν υψηλότατο πληθωρισμό. Όταν ήρθε ο Μάκρη, και αυτό πρέπει να πούμε και πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη στο μυαλό μας, άρχισε να υπόσχεται ότι σε ένα χρόνο θα τα λύσω όλα. Δεν θα μείνει τίποτα. Θα τα λύσω όλα. Θα κάνω εκείνο. Δηλαδή, θα ανοίξω τις αγορές, θα μειώσω τον προστατευτισμό, θα βγάλω τους δασμούς από τις εξαγωγές, θα δανειστώ. Δανείστηκε 50 δισεκατομμύρια τα δύο πρώτα χρόνια. Κατάφερε να δανειστεί το Σεπτέμβριο να βγάλει ένα ομόλογο εκατονταετές. 4 δισεκατομμύρια το Σεπτέμβριο. Ναι. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αν διαβάσει την τελευταία του έκθεση του Δεκεμβρίου, θα δεις ότι λέει ότι η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά και σταθεροποιείται και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς, αυτές οι ακραίες πολιτικές, όπως ακραίες ήταν και της Κριστίνα Φερνάντες Κίρσνερ τα τελευταία 3 χρόνια, αυτές οι ακραίες πολιτικές και οι ακραίες αντιμετωπίσεις οδήγησαν πάλι την Αργεντινή. Οι ακραίες πολιτικές του Μάκρη. Με την πρώτη βροχή να μην μπορεί να σταθεί από δύο. Οι ακραίες πολιτικές του Μάκρη, ποιες ήταν οι συνιστώσεις? Οι αρχές πολιτικές του Μάκρη ήταν ότι άνοιξε τις αγορές, ότι κατέργησε οποιοδήποτε μέτρο προστασίας που υπήρχε στις εξαγωγές και άρχισε να δανείζεται αφιδώς από τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα, χωρίς να λύσει σιγά σιγά τα βασικά του προβλήματα, ενώ παραδείγματος χάρη είχε ένα πληθωρισμό κρυφό της τάξης του 30-25% με 30%, γιατί ακόμα κανένας δεν ξέρει επί της ουσίας πόσο είναι ο πληθωρισμός στην ακριβώς Αργεντινή. Στην Αργεντινή. Έτσι, προχώρησε σε όλα αυτά τα πράγματα, με αποτέλεσμα, με την πρώτη, ας πούμε, αύξηση των αμερικάνικων επιτοκίων, την αποχώρηση των επενδυτών από τις αναδυόμενες οικονομίες. Η Αργεντινή μαζί με την Τουρκία, η Τουρκία βεβαίως είναι μια άλλη χώρα, ναι, μαζί με την η Αργεντινή κυρίως και η Τουρκία, αλλά η Αργεντινή, άρχισε να πούμε να κατρακυλάει, να υποτιμάται το πέσο. Το πέσο έφτασε να έχει 26 προς ένα δολάριο, ας πούμε, 26 πέσο. Αυτό δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα στην Αργεντινή, με αποτέλεσμα οι Αργεντινοί να προσπαθούν να πουλάνε το πέσο, να αγοράζουν δολάρια, γιατί επιτρέπεται ακόμα. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα δημιούργησε έλλειψη τρομακτικής εμπιστοσύνης από τους επενδυτές και με αποτέλεσμα να αποσυρθούν και να μην μπορεί να αναχρηματοδοτήσει το χρέος. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Κώστα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που έχεις δυνατότητα σήμερα να κάνουμε αυτή την κουβέντα και να φωτίσουμε πλευρές οικονομίας οι οποίες μας αφορούν άμεσα. Ούτως ή άλλως, το μήνυμα της Αργεντινής. Αν μου επιτρέπεις μία κουβέντα. Ναι. Το θέμα της πολιτικής που άσκησε ο Μάκρη στην Αργεντινή, ναι, πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας, και αυτό που έκανε και που κατέληξε. Μάλιστα. Και για την Ελλάδα. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα μου, καλό απόγευμα. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί για να δούμε με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, τον κύριο Αντώνη Μακρύ, την μεταμνημονιακή πλευρά της οικονομίας, η οποία σίγουρα έχει πάρα πολλές προκλήσεις, αλλά και πάρα πολλά θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Λοιπόν, και πάλι μαζί, λέγαμε λοιπόν ότι σήμερα οι αγορές έχουν αναστατωθεί στον χώρο των ομολόγων κυρίως, διότι η πτώση στο ιταλικά χρηματιστήριο δεν ήταν πάνω από 1%, όμως ανεβαίνει το κόστος δανεισμού της Ιταλίας και αυτό έχει σημασία για τις περιφερειακές αγορές. Η Ιταλία είναι μια πολύ μεγάλη οικονομία μέσα στην Ευρωζώνη. Το τι θα ζητήσει η νέα κυβέρνηση, το τι θα είναι διατεθειμένη να κάνει και το πώς θα αρχίσει να κλιμακώνει την πολιτική της είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Είναι όμως ένα ζήτημα το οποίο επηρεάζει το περιβάλλον των ομολόγων και αυτό το οποίο θέλει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή να βγει στις αγορές και να αρχίσει να δανείζεται πια η ελληνική οικονομία όπως τον παλιό καλό καιρό. Να καλωσορίσω τον πρόεδρο του ΕΛΠΕ, τον κύριο Αντώνη Μακρύ, ο οποίος είναι μαζί μας. Κύριε Μακρύ, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το κλείσιμο της τέταρτης αξιολόγησης, το τεχνικό σημείο τουλάχιστον, που έγινε το Σάββατο που μας πέρασε. Και πάνω σε αυτό ακούω τα σχόλιά σας. Πού αισθάνεστε ότι η οικονομία βοηθάτε, τι άλλο όμως έχουμε μπροστά μας, τι άλλο προκύπτει και πώς ξεκινάμε αυτό το μεγάλο ταξίδι πια, το τελευταίο μέρος του, το οποίο όμως είναι, φαίνεται και το πιο σύνθετο, για να βγούμε από την μνημονιακή περίοδο. Νομίζω, όπως και εσύ προηγουμένως, ήσουν κρατημένος στον τρόπο που αντιμετώπισες τη διήγηση των πραγμάτων. Έτσι πρέπει να είμαστε όλοι μας, γιατί πια βλέπουμε ότι το περιβάλλον γύρω μας σκληραίνει. Και το είδαμε σε δύο περιπτώσεις τι μπορεί να πάθει η Ελλάδα άμα βγει γυμνή στις αγορές. Το πρώτο είναι τις επιθέσεις στις εταιρείες που είτε διαλόγου είτε διέργου υπέστησαν του ιδιωτικού τομέα εταιρείες ασχέτως το αίτιο. Ναι. Το αποτέλεσμα. Το σορτάρισμα των μετοχών. Το αποτέλεσμα. Φωλή, φωλή και τα λοιπά. Ναι. Έτσι, δεν βάζουμε ονόματα. Ναι. Ήταν και άλλες εταιρείες που ευτυχώς δεν ήταν μέσα στο πακέτο, αλλά μόνο και μόνο με τη φήμη υπέστησαν διάφορες διαδικασίες περίεργες. Πάμε να αλλάξουμε και το τίκιο. Το δεύτερο, ναι. Το δεύτερο έχει να κάνει με την Ιταλία. Ναι. Είδες ότι μόλις με την ιδέα ότι μπορεί να γίνει κάτι που σοβείται όλα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα φαίνεται να βγαίνει στην επιφάνεια, αρχίσαν τα δικά μας τα ομόλογα να τσιμπάνε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε, κυρίως η κυβέρνηση που έχει την ευθύνη της χώρας, ο κύριος Πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του, αλλά και οι θεσμοί, διότι και αυτοί θεωρητικά είναι μέσα στο πακέτο της επιβοήθησης του αποτελέσματος, πρέπει να είναι πάρα πολύ συγκρατημένοι και να μην δημιουργούν προβλήματα. Διότι τα προβλήματα είναι έξω, οι εχθροί μας είναι έξω από τη χώρα, δεν είναι μέσα στη χώρα. Δυστυχώς φαίνεται, γιατί μέχρι να τα δούμε καταγεγραμμένα με τις εγκυκλίους τους και όλα, φαίνεται ότι συνεφωνήθησαν πράγματα τα οποία θα δημιουργήσουν και εσωτερική αναστάτωση στην αγορά. Βέβαια, όλοι μας, μετά από αυτό το πακέτο που έχει υποστεί η χώρα, επιχειρήσεις και εμείς οι ίδιοι ατομικά, έχουμε γίνει σοφότεροι και ελπίζω πολύ σοφότεροι. Θεωρώ ότι και ο εργοδοτικός τομέας και οι εργαζόμενοι θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και δεν θα δημιουργηθούν εσωτερικοί τριγμοί. Διότι οι πληροφορίες μας, δεν ξέρω αν είναι αληθής ή όχι, είναι ότι θα απελευθερωθούν πάρα πολλά πράγματα που ανάλογα με το βαθμό της απελευθέρωσης μπορούν να δημιουργήσουν effect στην εσωτερική αγορά. Δηλαδή? Κοίταξε να δεις, η απελευθέρωση των συλλογικών συμβάσεων, η επεκτασιμότητες και όλα αυτά που ακούγονται ως τίτλοι και δεν είναι κανείς υποχρεωμένος να τα ξέρει, αυτό έχει να κάνει με την φυσιολογική και ήρεμη τριβή μεταξύ της εργοδοσίας και των εργαζομένων, έτσι ώστε βασικός στόχος πρέπει να είναι, δεν ήταν στο παρελθόν, γι' αυτό το κοιτάω με πολύ μεγάλο σεβασμό, γιατί όλοι οι συνάδελφοι στο ίδιο πλοίο είμαστε, και η μια πλευρά και η άλλη, έχει να κάνει με το αν το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, γιατί εγώ το θεωρώ πάντα συνεργασία, θα έχει στόχο όχι μόνο τη διατήρηση των θέσεων της εργασίας, όχι μόνο των εργαζομένων, κυρίως όμως το μεγάλο κομμάτι των ανέργων. Που στη χώρα μας πρέπει να σταματήσει αυτό το παραμύθι ότι ο παππούς πρέπει να ταΐζει εκτός από τα παιδιά του και τα εγγόνια του, και ενώ θα έπρεπε ο παππούς και η γιαγιά να έχουν τα λεφτά που πρέπει να συντηρηθούν οι ίδιοι, και τα παιδιά δια της δουλειάς που θα έπρεπε να τους βρίσκει η πολιτεία, εμείς δηλαδή όλοι, που είμαστε οι συνιστώτες της πολιτείας, για να μπορούν να δουλεύουν και να βγάζουν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους και με αυτό να ζουν. Άρα εδώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να δούμε καταρχάς καταγεγραμμένα τα διάφορα πράγματα. Θεωρούμε ότι δεν θα είναι όπως ήταν πριν. Όμως θα είναι δύσκολη η προσαρμογή στο νέο περιβάλλον, διότι
νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πέσουν βέβαια και οι φαντασιώσεις, θα φανεί ποιος εκπροσωπεί ποιους, ποιοι πραγματικά δουλεύουν και ποιοι δεν δουλεύουν σε ένα χώρο, θα υπάρξουν και στιγμές αλήθειας. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι έτοιμη η αγορά στο σύνολό της να βρεθεί φάτσα κάρτα με την αλήθεια. Και φαντάζομαι ότι η κυβέρνηση δεν θα ήθελε να δει εσωτερικούς τριγμούς, γιατί έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολύ μεγάλους και εξωτερικούς τριγμούς. Ναι. Αυτό που θέλω να πω, δυστυχώς δεν το λέω συγκεκριμένα, το περιγράφω, ας με συγχωρήσουν ότι μας ακούνε, αλλά και εμείς ακροθυγώς το έχουμε ακούσει, πρέπει να το δούμε καταγεγραμμένο και τότε να μπορούμε να εκφέρουμε την πραγματική μας άποψη. Όσον αφορά τώρα τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, εκεί υπάρχει εικόνα στην πλευρά τη δική σας του πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα? Κοίταξε, στη δυσκολία της αγοράς, γιατί η αγορά παραμένει σε μια δυσκολία, άλλωστε ο καταναλωτής μας, που είναι και φίλος μας και πελάτης μας, ξέρει από την τσέπη του. Οι εταιρείες εξαρτώνται πάρα πολύ από την ψυχολογία του καταναλωτή και από το γενικότερο περιβάλλον. Βλέπουμε ότι η ανάπτυξη, ενώ αν η αγορά πήγαινε καλά, γιατί η αγορά, η κατανάλωση χτίζει το 70% του ΑΕΠ, θα βλέπαμε μια εκτείναξη του ΑΕΠ αν η αγορά πήγαινε καλά. Στην στιγμή που δεν βλέπουμε εκτείναξη και δεν υπάρχουν άλλες συνιστώσεις που να δημιουργούν ΑΕΠ, σημαίνει ότι υπάρχει ένα γενικότερο σφίξιμο. Προφανώς θα δούμε πράγματα καινούργια. Νομίζω η αγορά, και εδώ εκφέρω και μια προσωπική άποψη, όλο το προηγούμενο διάστημα δεν είδαμε αναταραχές, γιατί υπήρξε μια πολύ καλή, θεωρώ, συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων και των εργοδοτών, ίσως σε πολύ μικρότερο επίπεδο και όχι μέσω των εκπροσωπήσεων. Η εταιρεία με το στέλεχος ή με τον υπάλληλο που συνεργάζεται και τον προσέλαβε για να κάνει μια δουλειά, και δεν υπήρξαν τριγμοί. Σίγουρα οι μισθοί δεν είναι στο επίπεδο που ήταν. Σίγουρα αντιμετωπίζουμε μια καινούργια κατάσταση στη ζωή μας που συμπεριλαμβάνεται και το εργασιακός χώρος σε αυτό το κομμάτι. Αλλά υπάρχει μια συνεννόηση που στο παρελθόν λόγω κάποιων αυτόματων διαδικασιών δεν υπήρχε. Το θεωρώ αυτό ως πολύτιμη πρίκα. Μάλιστα. Για τις πολλές συζητήσεις που θα δημιουργηθούν τον επόμενο καιρό. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των επενδύσεων, εκεί μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, διότι αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό είναι το θέμα που ανοίγεται συνέχεια και αυτό είναι ο μοχλός ο οποίος θα βοηθήσει την ανάπτυξη και θα δώσει στην οικονομία την ενίσχυση που χρειάζεται ώστε να μπορέσει να μπει στο δρόμο της κανονικότητας για να αποπληρώνεται το χρέος, για να έχουμε μια οικονομία η οποία θα καλύψει τα κενά τα οποία υπάρχουν και είναι πάρα πολλά όσον αφορά και το μηχανολογικό εξοπλισμό, όσον αφορά και την απώλεια του ΑΕΠ που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Εκεί θα υπάρξει η εμπιστοσύνη, θα γίνουν επενδύσεις, θα μπουν λεφτά στην αγορά, θα έχουμε χρηματοδότηση αυτά τα projects τα οποία πραγματικά θέλουν να υλοποιηθούν. Κοίταξε, ας το βάλουμε λίγο πιο αναλυτικά. Υπάρχει ο πρωτογενής τομέας, ο δευτερογενής και ο τριτογενής. Πρωτογενής, για να είμαστε έτσι λίγο πιο λαϊκά τοποθετημένοι, είναι η παραγωγή, η αγροτική παραγωγή, ό,τι έχει να κάνει με αυτού του είδους την παραγωγή της γης. Ναι. Σε σχέση με τη γη. Ο δευτερογενής είναι ό,τι έχει να κάνει με παραγωγή πραγμάτων που δεν ακουμπάνε στη γη. Βιομηχανίες, βιοτεχνίες και όλων των ειδών. Τριτογενής είναι το εμπόριο και οι εισαγωγές, εξαγωγές και τα αρέστα. Η παροχή υπηρεσίας, δηλαδή και κάτω από την παροχή υπηρεσίας ακόμα και το εμπόριο. Στο μεν πρωτογενή τομέα, για να τα βάλουμε αναλυτικά, η χώρα έχει πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο. Το έχουμε ξαναπεί και μαζί ότι η χώρα είναι μπουτίκ. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει τεράστιες παραγωγές, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις υπόλοιπες χώρες όσον αφορά το κόστος της παραγωγής. Μην ξεχνάμε εδώ ότι έχουμε και ένα θεματάκι στο πρωτογενή τομέα και έχουν δίκιο οι φίλοι μας οι αγρότες. Άδικο στο ότι δηλώνουν ένα χιλιάρικο κατά 85-89% του κερδίζουν το χρόνο και δίκιο στο ότι τα προϊόντα που οι πρώτες ύλες τους είναι πάρα πολύ ακριβές. Εκεί θέλει μια καλύτερη θεώρηση της πολιτείας και ένα καλύτερο έλεγχο. Αλλά μπορεί να παράξει προϊόντα τα οποία να έχουν μια μοναδικότητα, όπως ας πούμε βιολογικά ή ό,τι άλλο προϊόν, το οποίο θα έχει μια αξία λίγο μεγαλύτερη και θα φύγει και θα έχει μια προστιθέμενη αξία που θα ξεφύγει από τη σύγκριση τιμή με τιμή, αλλά θα δίνει μια ειδοποιώ διαφορά έτσι ώστε να μπορεί να πουληθεί ακριβότερα. Στον δευτερογενή τομέα, δυστυχώς έχουμε ένα, να μην το πω ερημικό τοπίο, γιατί θα προσβληθούν οι άνθρωποι που έχουν παράξει και έχουν επενδύσει, αλλά δεν έχουμε τέτοιο μέγεθος που θα μπορούσε η χώρα να κρατήσει. Μην ξεχνάμε ότι μια χώρα για να έχει τέτοιου είδους
παραγωγές, είτε πρέπει να είναι διαμετακομιστικός κόμβος, έτσι ώστε εύκολα να έρχονται οι πρώτες ύλες, εύκολα να συναρμολογούνται και να μοιράζονται στους γύρω περιοχές. Συνήθως οι παραγωγές πάνε σε χώρες που έχουν και εσωτερική μεγάλη αγορά. Εμείς δεν έχουμε αυτή την ευτυχία να έχουμε μεγάλη αγορά, μια μικρή χώρα είμαστε. Ο τριτογενής τομέας έχει μια ανάπτυξη, έχει μια ανταγωνιστικότητα, βρίσκεται σε περίοδο ανασηματισμού και μετασηματισμού. Μην ξεχνάμε ότι ο τριτογενής τομέας, δηλαδή, ας το πούμε λιανικά, η λιανική, τα καταστήματα και όσοι ασχολούνται με αυτή τη διαδικασία, είναι σε στάδιο ανασηματισμού, διότι η χώρα αναγκαστικά, επειδή λίγοι πληρώνουν πολλά, ενώ πρέπει να πληρώνουν πολύ λίγα, θα πάει και πάει σε μια διαδικασία να ελέγξει λίγο τη φοροδιαφυγή, η οποία έχει ξεφύγει παντελώς, παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες που κάνει η Αρχή Δημοσίων Εσόδων και όλες οι υπηρεσίες που ακουμπάνε σε αυτήν την ιστορία. Πρέπει λοιπόν να το ελέγξει. Πάνω σε αυτή τη διαδικασία του ελέγχου, ενώ περάσαμε μια μεγάλη απομείωση του αποθέματος των σημείων λιανικής πώλησης στο προηγούμενο διάστημα, τώρα θα ξαναπεράσουμε ένα τέτοιο κομμάτι για να πάμε σε μια ισορροπία όπου η αγορά θα είναι λίγο πιο εκλογικευμένη όσον αφορά τις αποδότησεις των φορολογικών εσόδων για να μπορείς να ζήσεις και αυτή η χώρα. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, οι τράπεζές μας, περνώντας το πρώτο σκαλοπάτι που είναι με αυτή τη διαδικασία, φαίνεται ότι έχουν ένα δεύτερο σκαλοπάτι να περάσουν όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια. Ξέρεις καλύτερα από μένα, γιατί την παρακολουθείς την αγορά αυτή, ότι τα κόκκινα δάνεια τους χαλάνε κάπως τους συντελεστές και κάποιες εκ των τραπεζών, εγώ θα πω όλες, έχουν το περιθώριο να δώσουν λεφτά, όμως τα στοιχεία βάσει αυτών των κόκκινων δανείων δεν τους επιτρέπει να κάνουν πράγματα. Άρα θεωρώ ότι εκεί είναι ένα δεύτερο σκαλοπάτι. Και το τρίτο σκαλοπάτι, το οποίο θα ζήσουμε μετά την απαλλαγή. Εγώ δεν το θεωρώ απαλλαγή, το θεωρώ ότι κλείνει ένας κύκλος υποχρεώσεων και ανοίγει ένας άλλος κύκλος υποχρεώσεων μετά το μνημόνιο, όπου εκεί, αν χάσουμε το waiver, δηλαδή την ευκολία των τραπεζών να παίρνουν χρήμα, επειδή η διατραπεζική δεν έχει ανοίξει και δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να ανοίξει, εκεί θα έχουμε μια επιπλέον στενότητα. Άρα έχει βήματα. Και μέσα σε όλα αυτά, ή πάνω από όλα αυτά, θεωρώ ότι ένας επενδυτής βλέπει πάρα πολλά πράγματα. Περιέγραψα προηγουμένως ότι το εργασιακό αρχίζει να μπαίνει σε μια ζώνη ανασφάλειας. Ναι. Εγώ δεν λέω χειρότερα ή καλύτερα, θα το δείξει η ιστορία. Ναι. Αλλά μπαίνει σε μια ζώνη ανασφάλειας. Αν λοιπόν οι τράπεζες σε ζώνη ανασφάλειας, με τη λογική που είπαμε, έχουν και δεν μπορούν. Η λογική του εργασιακού έτσι. Το δικαστικό το παρακολουθούμε με τα θεματάκια που έχει. Ωραία. Αν όλα αυτά δεν ισορροπήσουμε, δεν είναι εύκολο να μπει κάποιος επενδύσεις. Εγώ θέλω να πάμε να μιλήσουμε με παραδείγματα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Την περίοδο μετά τη δεκαετία του 80 και στις αρχές, στα μέσα της δεκαετίας του 90, όπου είχαμε μια μεταβατική περίοδο, μια περίοδο με μια μεγάλη κρίση, με πολιτικές αναλλαγές, φαίνονταν ότι είχαμε γνωστές φίρμες, μεγάλες επιχειρήσεις από το εξωτερικό να έρχονται στην Ελλάδα. Έστω και σε μια οικονομία η οποία ακόμα είχε προβλήματα, είχε τη δραχμή, είχε ψηλά επιτόκια, είχε ελλείμματα, άρχισαν να γίνονται επενδύσεις στην Ελλάδα. Τώρα είμαστε σε μια περίοδο στην οποία θεωρητικά μετά από 8 χρόνια τριών μνημονίων, κάπως αυτή η οικονομία έχει σλουπωθεί. Υπάρχει τέτοια προσδοκία και εικόνα στην αγορά ότι κάποιες φίρμες θα έρθουν, θα εμπιστευτούν την ελληνική αγορά, θα έρθουν εδώ να βάλουν κάποιες βάσεις ώστε μέσα σε μία τριετία, πενταετία από τις επενδύσεις που θα κάνουν να έχουν σημαντικά κέρδη, όπως έγινε σε μία αναστροφή της οικονομίας πριν από 20 χρόνια, ή ακόμα είμαστε σε ένα στάδιο στο οποίο περιμένουμε να δούμε πότε θα βγει το φως από το τούνελ. Πολύ ωραία ερώτηση. Δύο προσεγγίσεις. Η μία προσέγγιση την έχουμε ξαναπεί και μαζί, ότι κάποια στιγμή από την Κίνα θα βιάσουν επενδύσεις δευτερογενούς παραγωγής, είτε γιατί το πιέζει η Αμερική, είτε γιατί οι συνθήκες με βάση των ισοτιμιών και τα ρέστα δημιουργούν ένα θεματάκι στα προϊόντα που έρχονται από εκεί. Και πιθανόν, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό, να γυρίσουν επενδύσεις στην Ευρώπη. Αν είμαστε σοβαροί και αγαπήσουμε τον ιδιωτικό τομέα και βοηθήσουμε το περιβάλλον να εξυγιανθεί, τότε θα υποδεχτούμε και εμείς κάποιες από αυτές. Μην ξεχνάμε, η οικονομία μας είναι πάρα πολύ μικρή. Με 5-10 επενδύσεις μεσαίου μεγάλου μεγέθους, αμέσως κλείνει αυτή η πόρτα και ανοίγει μια τεράστια πόρτα διαφορετική. Αυτό είναι το ένα θεματάκι. Το άλλο θέμα που πιθανόν
να δούμε και στο οποίο εκεί εστίασα ότι η ερώτηση ήταν πάρα πολύ καλή. Η Ελλάδα, μην ξεχνάμε, το είπα και στην αρχική εισήγηση, ότι ήταν κόμβος και είναι κόμβος. Είναι γεωπολιτικο-στρατηγικός κόμβος, αλλά και ακουμπάει και είναι κόμβος και για τις επιχειρήσεις. Παλιά βλέπαμε και ερχόντουσαν πολυεθνικές, όχι μόνο για να κάνουν επενδύσεις αυτού του τύπου, αλλά χρησιμοποιούσαν και σαν επίκεντρο τη χώρα για τις γύρω περιοχές. Τώρα πια η Ευρώπη έχει μπει σε μια νέα στρατηγική, όπου βλέπεις ότι μπορεί μια εταιρεία να είναι σπαρμένη σε όλη την Ευρώπη, όπου το τμήμα του προσωπικού να το έχει στη Ρουμανία, στην Ελλάδα να έχει το εμπορικό και να κουμπάς όλη την Ευρώπη. Σιγά σιγά και δειλά-δειλά, για να μην είμαστε όλο στην απογοήτευση, βλέπουμε μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού να αρχίζουν να επιλέγουν, επειδή έχουμε και μια. Και ένα απόθεμα ανθρώπων με υψηλή εξειδίκευση που δεν έχουν δουλειά σήμερα. Έχουν αρχίσει και ξαναβλέπουν τη χώρα μας ως τέτοιο κόμβο που να κουμπάει και να εξυπηρετεί ευρύτερες περιοχές της Ευρώπης, της Αφρικής ή προς τα πάνω προς τη Ρωσία. Και αυτό είναι ένα αισιόδοξο κομμάτι. Βέβαια, όλες αυτές οι εταιρείες λειτουργούν όπως το χρηματιστήριο. Διαβλέπουν στο μέσο ή λίγο επόμενο, άμεσο ή μέσο επίπεδο του μέλλοντος, ότι κάτι θα αλλάξει στη χώρα. Προφανώς και αυτές οι εταιρείες κάτι βλέπουν, το οποίο μπορεί να σημαίνει πολιτική αλλαγή, αλλαγή νοοτροπίας, κάτι σημαίνει πάντως, το οποίο σίγουρα είναι θετικότερο από ό,τι βλέπουμε σήμερα. Η μεταμνημονιακή περίοδος, κύριε Μακρύ, θα χαρακτηριστεί από πτώση των φορολογικών συντελεστών και μείωση φορολογίας? Νομίζω ότι το ηχειρότερο και ισχυρότερο επιχείρημα σε αυτή την ιστορία είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Ότι σήμερα πληρώνουν λίγοι πολλά. Όταν φτάσει η οικονομία με τη συμμετοχή των πολιτών να πληρώνουν πολύ από λίγα, τότε θα δούμε και να φεύγουν αυτόματα τα capital controls και θα δούμε και τους φορολογικούς συντελεστές να πέφτουν. Όταν βλέπεις ότι η φοροδιαφυγή είναι 35-37%, η φοροδιαφυγή 25-27% και βαίνει προς τα πάνω, και βλέπεις ότι αυτά τα υποζύγια, τα κλασικά υποζύγια, πληρώνουν και δεν αντέχουν, και προφανώς η πολιτεία, αν δεν πάει προς τη μεριά να πατάξει όλες αυτές τις ιστορίες, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι σαν το αυγό του κολόβου. Έτσι. Η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα. Από κάπου όμως πρέπει να ξεκινήσεις. Και θεωρώ ότι και ο έλεγχος πρέπει να γίνει και η εκπαίδευση του συμπολίτη μας. Ένα παράδειγμα της εκπαίδευσης, το έχουμε ξαναπεί, είναι αυτό που συζητάμε όλοι, τα φορολόγητο, και αγκομαχούμε όλοι και λέμε αμάν τα φορολόγητο. Όχι. Τα φορολόγητο να είναι μηδέν. Ούτως ώστε αυτός που παίρνει ένα χιλιάρικο το χρόνο να πληρώνει, με την πρόληψη βέβαια, ένα εικοσάρικο. Αλλά να ξέρει ότι έχει μια υποχρέωση προς την πολιτεία. Όταν το 60-65% των πολιτών δεν πληρώνουν τίποτα, θεωρούν ότι έχουν μόνο απαιτήσεις χωρίς υποχρεώσεις. Μα η δημοκρατία δεν σου δίνει μόνο δικαιώματα. Σου δίνει και δικαίωμα στις υποχρεώσεις. Και ένα τέτοιο δικαίωμα είναι να πληρώνεις τους φόρους σου, άλλο δικαίωμα είναι με υποχρέωση μαζί να συμμετέχεις στα κοινά και πάρα πολλά τέτοια πράγματα. Έχουμε σταματήσει να μιλάμε τη γλώσσα της λογικής. Θα φτάσουμε λοιπόν εμείς ως πολίτες στη γλώσσα της λογικής, θα επανεκπαιδευτούμε και θα εκπαιδεύσουμε και την νεολαία μας, έτσι ώστε να έχουμε ελπίδες στον επόμενο καιρό να συμπεριφερθούμε σωστά και η πολιτεία να έχει λεφτά και να μειώσει τους φόρους. Αυτό μα τη μείωση δεν γίνεται. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα χρηματιστήριο, πάμε να δούμε πώς έχουν κλείσει σήμερα οι τιμές στο χρηματιστήριο, να δούμε τις μετοχές του FTSE 25 με τις μεγαλύτερες συναλλαγές. Εδώ λοιπόν έχουμε την εικόνα, έχουμε τον ΟΠΑΠ στο συν 3, συν 3,83, 9,62. Ένας ΟΠΑΠ ο οποίος με το παγκόσμιο κύπελο μπροστά του έχει πάρα πολλά στα οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία και να αξιοποιήσει αυτό το οποίο έρχεται. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το online, το οποίο ακόμα δεν έχει μπει στην αγορά και πιθανώς να μην μπει και κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου, να προχωρήσει το παγκόσμιο κύπελο χωρίς δηλαδή τον ΟΠΑΠ να έχει το online σύστημά του. Παρ' όλα αυτά, μην ξεχνάμε την έκθεση Credit Suisse που του έχει δώσει τιμή στο 812 ευρώ. Συν 3,83 σήμερα, 9,62, 10,60 ΟΤΕ. Βλέπουμε ότι η αγορά αρχίζει και κουράζεται πάλι από τις τράπεζες. Η Αλφα οριακά κάτω από τιμή αύξηση του Δεκεμβρίου του 2015 στο 1,9910. Ήταν για αρκετές ημέρες πάνω από τα 2. Εθνική 0,2824. Πυραιός 2,5% κάτω στο 2,6840. 0,90 η Eurobank. Και βλέπουμε μια μέρα στην οποία το Folly Group αρχίζει να σταθεροποιείται στα τρέχοντα επίπεδα 7,40. Και οι υπόλοιπες μετοχές, ανωδικά η Motor Oil 18,74, μεγάλη άνοδος των περιθωρίων στα διηλιστήρια. Αυτό είναι το στοιχείο το οποίο θα πρέπει να προσέξουν οι επενδυτές. Άρα τα κέρδη των διηλιστηρίων θα ανέβουν σημαντικά στο προσεχές διάστημα. Αυτό συμβαίνει και γιατί οι τιμές του πετρελαίου
έχουν τραβήξει την ανηφόρα. Μην ξεχνάμε, πήγαν αρκετές εκτιμήσεις την Παρασκευή από διεθνείς παράγοντες ότι το πετρέλαιο θα φτάσει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Τέρνα Ενεργειακή στο 5.10 και Coca-Cola 30.13 συν 2.38 κράτησε το δίκτυο. Πάμε τώρα τις μετοχές του Φούτσι 25 αναλυτικά. Βλέπουμε εδώ τη μετοχή της ΔΕΗ 2.22 συν 3.35 αρχίζει να κερδίζει το χαμένο έδαφος μετά την υποτιμητική κερδοσκοπία της προηγούμενης εβδομάδας. Πρέπει όμως εδώ να πούμε ότι είναι πολύ κρίμα στο γεγονός ότι η πορτογαλική ΔΕΗ έχει αυτή τη στιγμή μία επίθεση δέχεται για να την πάρει ένα κινέζικος όμιλος ο οποίος δίνει στο χρηματιστήριο το ποσό του 9 δις 100 εκατομμυρίων ευρώ, 9,1 δις δίνει ο κινέζικος όμιλος για να πάρει την πορτογαλική ΔΕΗ, την ΕΝΤΕΠΕ, και αυτό το θεωρούν λίγο οι άνθρωποι που την εκπροσωπούν, οι άνθρωποι που την διοικούν. Την ίδια ώρα η ελληνική ΔΕΗ αγωνίζεται να περάσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ σε κεφαλαιοποίηση. Είναι η αναλογία περίπου 1:20 και όλα αυτά δείχνουν ότι οι Πορτογάλοι, παρά το γεγονός ότι μπήκαν μετά από μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα τότε, μας έχουν αφήσει τόσο πολύ πίσω ακόμα και στο θέμα της αγοράς ηλεκτρισμού, αφού έχουν μια πορτογαλική κρατική εταιρεία στο χώρο του ηλεκτρισμού, εισηγμένη στο χρηματιστήριο, με επενδυτές βέβαια, δεν ελέγχεται από το κράτος κατά 100%, δεν υπάρχουν πουθενά τέτοια πράγματα, η οποία είναι σχεδόν σε αξία 20 φορές μεγαλύτερη από τη δική μας ΔΕΗ. Θα ήθελα, Αντώνη μου, το σχόλιο σου πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μας κοντένει πάρα πολύ σαν Έλληνες. Έχει μια ειδοποιώ διαφορά αυτή η ιστορία. Είναι σοβαροί οι πολίτες. Πρώτον, και επειδή είναι σοβαροί οι πολίτες, αποφασίσανε και τα βρήκανε μεταξύ τους όλοι οι πολιτικοί. Γιατί οι πολιτικοί μας, άρχοντες και αρχόντισες, έλκονται από τη θέληση του πολίτη. Άρα η ευθύνη του καθενός μας είναι τεραστία. Δεν είναι μόνο να πας να ψηφίσεις, όπως περιγράψαμε, σαν υποχρέωση, δικαίωμα υποχρέωση της δημοκρατίας. Πάντως η ΔΕΗ δεν μπορεί να σωθεί μέσα σε 2-3 χρόνια. Το πρόβλημα της ΔΕΗ έρχεται από δεκαετίες πίσω. Εννοείται ότι έρχεται από δεκαετίες, διότι τώρα δεν μου επιτρέπετε δημόσια να εκθέσω την άποψή μου. Θεωρώ όμως ότι ήταν τελείως λάθος όλες οι στρατηγικές και κυρίως οι πολιτικές στρατηγικές του δεν πληρώνω και όλα τα συναφή. Και δεν μόνο το δεν πληρώνω. Είναι το δεν μαζεύω και τα λεφτά. Διότι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι ότι αφήνω ελεύθερα και υπάρχουν διάφορες διαδικασίες να κλέπτεται το ρεύμα. Δηλαδή αυτά είναι απίστευτα. Ο κόσμος εκπαιδεύεται με αυτά. Ποιος δεν θέλει να βάλει το δάχτυλο στο μέλι για να μην το ξαναβάλει. Άρα εδώ καταρχάς η πολιτεία είναι σοβαρή. Εκπαιδεύει τους πολίτες να είναι σοβαροί και γυρνάνε τη σοβαρότητα στους πολίτες στην πολιτεία. Εδώ δεν τα κάναμε. Και αυτό δεν γίνεται μέσα σε ένα χρόνο, ούτε σε 2 χρόνια, ούτε σε 3 χρόνια. Μάλιστα. Γίνεται διαχρονικά. Λοιπόν, άρα πρέπει ο καθής να πάρει την ευθύνη πάνω του. Ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί είναι σημαντικό το θέμα. Είδαμε ότι στους Financial Times ένα δημοσίευμα του Μακρόν, ο οποίος είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, επιφυλακτικός για το αν πρέπει να διευρυνθεί με τα Δυτικά Βαλκάνια η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο Μάικ Πένς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ενεθάρρυνε τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει σε συμφωνία για να ενταχθούν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Ένα μικρό σχόλιο πάνω σε αυτό για να προλάβουμε. Νομίζω ότι τα συμφέροντα είναι κοινά. Σαφέστατα και πρέπει να ενταχθούν όλες οι χώρες που βρίσκονται στην Ευρώπη σε αυτό που λέμε ευρωπαϊκή προοπτική, αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Πρέπει να υπάρξουν συνδυαστικές πολιτικές. Έχει δίκιο ο κύριος Μακρόν, διότι αυτός σωστά θέλει την Ευρώπη να την πάει όπως η Αμερική και να γίνει δηλαδή πιο ενοποιημένη πριν προβούνε σε επεκτάσεις. Και έχουν δίκιο και οι φίλοι μας οι Αμερικανοί, οι οποίοι θέλουν γρήγορα να μαζευτούν όλοι μέσα σε μια οικογένεια, να μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι σπρώχνομαστε ή σπρώχνουμε στο αποτέλεσμα. Πρέπει να γίνει σωστά, να πάρει το χρόνο του και να φέρει και το ορθότερο αποτέλεσμα. Δεν σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας στο Μουσικά Οικόνομη. Δεν προλαβαίνω να σε ρωτήσω για τη Μακεδονία του Ήλιντεν. Δεν νομίζω όμως ότι έχει πια και καμία σημασία. Καλό σας απόγευμα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στο Μουσικά Οικόνομη.